Χαίρετε, αγαπημένοι μου φίλοι, να σας καλωσορίσουμε σε ακόμη ένα Τι Συμβαίνει από τους χώρους τους Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Πρώτη μέρα λειτουργίας στη σκιά θλιβερών γεγονότων για τη χώρα μας. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι για την ώρα και τις συνθήκες η κίνηση είναι ικανοποιητική. Σε κλειό διαδηλώσεων αναμένεται να βρεθεί σήμερα η Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι η Ελλάδα δυστυχώς είναι κομμένη στα δύο. Λόγω των φωνικών πλημμυρών, αφού έχει κλείσει και η Εθνική Οδός. Από εκεί και πέρα η πρόσβαση στη Θεσσαλονίκη και Τούμπαλιν, προς το παρόν μόνο αεροπορικός, και δεν ξέρω τι γίνεται με τα τρένα. Θα σας δώσουμε την εικόνα της έκθεσης, να πούμε ότι και εδώ έχουν χτυπήσει πίσω πολλές εργασίες, διότι υπήρχαν κατασκευαστικές εταιρείες από την Θεσσαλία και έτσι λοιπόν κάποιες εργασίες έχουν μείνει ημιτελείς. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Θα ήθελα να ξαναγηθώ με αυτό το όχημα εδώ, το γνωστό της ΔΕΘ, όπως στα ξενοδοχεία. Θα δούμε τι θα γίνει. Όλες οι εκδηλώσεις αναβάλλονται. Μέχρι στιγμής έχουμε ενημέρωση και για τις μουσικές συναυλίες. Αναβάλλεται η αυριανή, Στέλιος Ρόκος Ονειράμα. Και φυσικά δεν υπάρχει η διαδικασία των εγγενείων στα περίπτερα και τα γνωστά που είχαμε κάθε χρόνο. Η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων σε ολόκληρη την πόλη, αλλά και μέσα στους χώρους της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Είναι σήμερα και τα συλλαλητήρια. Φαίνεται, αυτή η σκιά κακά τα ψέματα πλανάται όπως και να το κάνουμε. Δυστυχώς δεν μπορείς να είσαι αμέτωχος όπως τα έχουμε πει εκατομμύρια χιλιάδες φορές. Για να δούμε εδώ τι έχει ο ΟΑΣΤ, μας υπόσχεται εξυγχρονισμό και καινούργιες τάσεις. Ας τα δούμε, γιατί δεν ξέρω στην πραγματικότητα κατά πόσο θα τα δουν βέβαια κάποιες γενιές. Δεν ξέρω πότε θα είναι αυτές όμως, δεν πειράζει. Είναι το ηλεκτρικό λεωφορείο. Σύμφωνα με τα λεγόμενα, αναμένεται να τα έχουμε σύντομα. Αλλά εντάξει, τώρα από τα λόγια μέχρι την πράξη, ξέρετε ότι ο δρόμος είναι μακρύς. Και βέβαια αυτή η σταθμή φόρτασης, έτσι, όχι μόνο του ηλεκτρικού οχήματος του ΟΑΣΤ, αλλά και των κοινών γιοταχή, πότε θα έρθει αυτή η στιγμή. Πέσαμε στην περίπτωση του flyover. Δεν μας φτάνουν τα βάσανά μας, θα αποκτήσουμε κι άλλα. Είπα, απολαύστε, φάτε μάτια ψάρια, γιατί από έργα, να και ως, είμαστε στο περίπτερο εδώ, με τις δημόσιες υποδομές. Πέσαμε και σε άλλη περίπτωση. Έργο λοιπόν σε εξέλιξη. Για πόσο θα μείνουν σε εξέλιξη πολλά έργα και μετά τις καταστροφές που πάθαμε. Δείτε και εδώ το αμαξοστάσιο στην Πηλαία, γιατί δεν ξέρω πότε θα το δείτε τελειωμένο. Σε λειτουργία βασικά, γιατί εντάξει, μπορείς να το δεις αυτή την κατάσταση. Δωρεάν υπηρεσία Wi-Fi σε όλα τα περίπτερα, να το γνωρίζετε. Όλες οι θάλασσες του κόσμου είναι Ελλάδα, όλα τα κύματα ξέρουν τις καρίνες των ελληνικών πλοίων από το στρατή Μυριβίλη. Μία φράση. Λοιπόν, λείπουν πολλά κομμάτια και βλέπετε ότι και σήμερα γίνονται ακόμη εργασίες. Λείπουν κομμάτια. Αρκετά. Γιατί την Πέμπτη που σας δώσαμε εικόνα, από την Πέμπτη μέχρι σήμερα, η κατάσταση επιδεινώθηκε κατά πολύ. Και αυτός ο χώρος εδώ που άλλοτε ήταν γεμάτος, βασικά, εν συγκρίση τα χρόνια τα
εμείς εδώ οι Θεσσαλονικείς που ζούμε την έκθεση. Από παιδιά λείπουν πάρα πολλά κομμάτια. Δεν έχει καμία σχέση. Να τη βάλω μια δεκαετία πριν. Τη βάλω λίγο πριν την κρίση. Έτσι όπως τη θυμάμαι από μικρή. Λοιπόν, η σκηνή εδώ στήθηκε. Καλλιτέχνες όμως είπαμε, έχουμε αναβολή. Τουλάχιστον για την αυριανή. Εδώ λοιπόν. Δείτε τώρα πόση έκταση υπάρχει. Θα μου πείτε μένει και άδεια γιατί μαζεύεται κόσμος στις συναυλίες, έτσι. Όπως έχουμε πει, οι συναυλίες είναι το πιο επιτυχημένο κομμάτι των τελευταίων διοργανώσεων και λογικό είναι να μένει και ενός ο χώρος για να είναι πιο άνετα ο κόσμος. Όταν βλέπετε ότι εδώ είναι η σκηνή. Αλλά αυτό δεν αναιρεί αυτό που είπα, ότι λείπουν κομμάτια του puzzle. Όχι μόνο από την φετινή, γενικώς η κρίση είχε φέρει τα πάνω κάτω και συνεχίζει. 1926, όταν ανοίγει για πρώτη φορά τις πύλες της η έκθεση και το όνειρο του ιδρυτή της Νικολάου Γερμανού παίρνει σάρκα και οστά. Όχι βέβαια στους χώρους που βρισκόμαστε σήμερα, αλλά στο στρατηγείο, στο πεδίο του Άρεως, λίγα μέτρα πιο κάτω από εδώ. Μέχρι το 1951, όπου μετά τον πόλεμο και την διακοπή της, αλλάζει η χώρος. Λοιπόν, αυτά τα αυτοκινητάκια θα τα δείτε πια από πολλές εταιρείες και αυτά είναι που λανσάρονται πια. Πάνε οι αμαξάρες που ξέραμε, καθώς στην Ελλάδα αργούν να έρθουν. Είδα και δεν έρχονται καθόλου νέα μοντέλα πολλών αντιπροσωπιών. Έτσι λοιπόν πάμε σε αυτά, τα πίκο και τα ηλεκτροκίνητα. Λοιπόν, βλέπετε τον κόσμο που έρχεται σιγά σιγά. Εδώ βλέπετε ένα μοντέλο της ελληνικής αστυνομίας. Και εγώ αναρωτιέμαι, όλα αυτά που βλέπουμε και στις παρελάσεις, οι καινούργιοι εξοπλισμοί του στρατού, της πυροσβεστικής, να και τα πόκο αυτά που σας είπα και στην ελληνική αστυνομία. Αυτό το είχα δει για πρώτη φορά, πρέπει να σας πω, πριν 2 χρόνια στη Χάλκη, το νησί. Λοιπόν, αναρωτιέμαι πού είναι όλα αυτά που παρουσιάζονται στις παρελάσεις. Να και εδώ ο κούκλος διασώστης, φαντάζομαι. Πώς λέγεται? Πόσο χρονών είναι? Έχει συμμετάσχει σε πολλές επιχειρήσεις. Έχει και σε επιχειρήσεις και σε επιμίξεις. Σε πάρα πολλές. Μπράβο, γλυκούλη μας. Περίπτερο Βουλγαρία, θυμόμενη χώρα. Βλέπουμε εδώ ότι έχουν κάποιες εκδηλώσεις. Στρώθηκαν οι μακέτες, εντάξει. Ετοιμάστηκαν. Θα έχει πολλές εκδηλώσεις. Αξίζει να το επισκεφτείτε, εφόσον επισκεφτείτε βέβαια τους χώρους της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Και εδώ η ψηφιακή Ελλάδα. Αυτά είναι από τα καλά που μας άφησε η πανδημία. Γλιτώσαμε από το δημόσιο και τους υπαλλήλους οι οποίοι απλά είναι επιδεικτικοί σε αρκετές των περιπτώσεων. Και μπορούμε και εξυπηρετούμαστε μόνοι μας. Εδώ η τεχνητή νοημοσύνη και οι υπολογιστές έκαναν τη δουλειά τους όπως θα πρέπει να την κάνουν, ακόμη περισσότερο σε πολλούς τομείς του δημοσίου, και οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να πάνε πλέον σε άλλους νευραλικούς τομείς να προσφέρουν το έργο τους και όχι απλά να κάθονται, διότι αυτό συμβαίνει. Στο 80%, για να μην βάλω και μεγαλύτερο ποσοστό. Αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές, αγαπημένοι μου φίλοι, επιγραμματικά από την 87η διοργάνωση. Τα υπόλοιπα τα αφήνω να τα δείτε εσείς. Ό,τι σημαντικό ανακαλύπτουμε θα τα δείτε σε επόμενη εκπομπή μας.